Πάμε στον αγαπημένο σου Γιώργο Λιάγκα. Τον είδες χθες καθόλου στο dancing? Δεν τον είδα χθες στο dancing, διότι κοιμήθη, ξάπλωσα νωρίς, αλλά τον είδα, όπως σου είπα, στο που κολύμπησε στην Παλιοκαστρίτσα, ναι, και του έγραψα άξιος. Αφού πέρασε λοιπόν πάρα πολύ έκλαψη... ωραία στην Κέρκυρα, έκλαψη... ναι, συγκινήθηκε νομίζω με τον Σέιτη, αν δεν κάνω μάλιστα, λάθος. Okay, ναι. Επίσης θέλω να πω ότι είναι πολύ άδικη η αποχώρηση της Μαρίας Κορινθίου χτες. Με ενόχλησε πάρα πολύ εμένα αυτό. Έφυγε η Μαρία. Έφυγε η Μαρία Κορινθίου χτες. Α, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Σοκ. Σπίτι της. Χορεύει ακόμα ο Άνθιμος Ανανιάδης και έχει φύγει η Μαρία Κορινθίου. Ο Άνθιμος έχει φτιάξει και φόρμα με το επίθετό του. Δεν θα φύγει ποτέ. Έφτιαξε φόρμα που γράφει Άνθιμος στο πλάι. Δεν έχω τίποτα στον αγαπάμε τον Άνθιμο, αλλά θα έχει φύγει άλλη φανταζή και τόσα άλλα φαβορί. Συνήθισε την ιδέα. Τι έγινε με την Νάντια Μπουλέ και τον Γιώργο Λιάγκα? Ούτε γεια δεν αντάλλαξαν. Σέματα λες. Ο Γιώργος Λιάγκας στα πρώτα πλάνα ήταν αρκετά ενοχλημένος. Φαινόταν ότι δηλαδή, δίπλα δεν περνούσε όπως πολύ και εγώ. Καλά. Δεν περνούσε. Ήταν στην άκρη ο Γιώργος Λιάγκας. Γιατί τι έχει γίνει με αυτούς? Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα με την Νάντια Μπουλέ. Δεν δίπλα-δίπλα, γιατί εγώ ήμουν δίπλα του. Όχι, τώρα τους χωρίσανε, εννοείται. Ποιος ήταν ανάμεσα? Αϊγκαλένα ήταν ανάμεσα, ναι, μάλιστα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Εδώ και πολύ καιρό. Αφήστε τον άνθρωπο. Ο Γιώργος Λιάγκας ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι φέρανε ουσιαστικά δίπλα του σχεδόν την Νάντια Μπουλέ, η οποία δημόσια τον έχει έτσι περιποιηθεί σε εισαγωγικά. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ έτσι συννεφιασμένος, δηλαδή μετά τη μέση του σόου λίγο χαλάρωσε. Αλλά θέλω να σας πω ότι επειδή ρώτησα δεν αντάλλαξαν ούτε γεια. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν. Μα του φέρανε τώρα του ανθρώπου την εχθρό του. Ποια είναι η εχθρό του, παιδιά, μου χάσει επεισόδια, μισό λεπτό. Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά τώρα το χαρακτηρίσει μέσα από τις εκπομπές του. Εκείνη είχε απαντήσει δημόσια ότι δεν τον δέχεται και δεν τον θεωρεί. Είχε πει κάποια πράγματα παλιότερα ο Γιώργος όταν ήταν στο πρωινό για την Νάντια. Αλλά ο Γιώργος έχει πει για όλους μας κάποια πράγματα στα πλαίσια του να σχολιάσει και να κάνει. Αν είναι όλοι να ξέρεις, δεν θα του μίλαγε άνθρωπο. Ο Λιάγκας λοιπόν θα έπρεπε να είναι σε έναν ειδικό θάλαμο. Σε έναν ειδικό θάλαμο μόνος του και να κρίνει μόνος του. Πραγματικά. Στο αεροδρόμιο. Πραγματικά. Ποιος είχε δίκιο σε αυτή τη διάνοιξη? Ο καθένας από την πλευρά του μπορείς να πεις, κοίτα, ούτε μπορείς να πεις γιατί ο Λιάγκα ότι δεν έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Αλλά και ήταν και πολύ έτσι. Τι είχε πει για την Μπουλέ, ότι είναι αταλάντη? Η απάντηση. Τώρα άστο καλύτερα αυτό. Νομίζω περίπου κάτι τέτοιο. Ότι δεν είναι πολύ. Δεν υπάρχει αμοιβαία συμπάθεια ούτε πρόκειται. Δεν τη αναγνώριζε την αξία τη στην καλλιτεχνική. Ακριβώς. Η οποία είναι ικανότατη, βέβαια, η Νάντια Μπουλέ. Αυτό. Δεν τη αναγνώρισε την καλλιτεχνική τη αξία. Και η Νάντια απάντησε κάτι του τύπου ότι ναι. Και αφού το λέει ο συγκεκριμένο, κομπλιμέντο είναι για μένα. Κάτι τέτοιο υπόθηκε. Και συναντήθηκα χτες. Που βέβαια ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία χτες να τα βρούνε κιόλας που βρίσκονται. Και μαζί, γιατί δεν υπήρχε διάθεση. Νομίζω από καμία πλευρά. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.